έχοντα το δρέπανον το κοπτερόν λέγον, πέμψον τον δρέπανόν σου το κοπτερόν και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης, διότι ερήμωσαν, ορίμασαν τα σταφύλια αυτής. Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και ετρίγησε την άμπελον της γης και έριψε τα τριγηθέντα εις των μεγάλων λινών του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων εις διάστημα 1600 σταδίων. Και είδον άλλο σημείον εν το ουρανό μέγα και θαυμαστόν. Αγγέλους επτά έτινες ήχων τα σεπτά εσχάτας πληγάς, διότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν η αλήνη, με μειγμένη με πύρ, και εκείνους έτινες ενίκησαν κατά του θηρίου, κατά της εικόνος αυτού, κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού. Ισταμένους επί την θάλασσαν την ιαλήνη, έχοντας κιθάρας του Θεού, και έψαλον την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Ορνίου λέγοντες, «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ η οδή σου, Βασιλεύ των Αγίων, τις δε θέλησε φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι οι κρίσεις σου εφανερώθησαν. Και μετά τα αυτά είδον και ειδού η νύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Και εξήλθον εκ του ναού οι επτά άγγελοι, έχοντες τα σεπτά πληγάς, ενδεδειμένοι, λινά και λαμπρά και περιεζωσμένα τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκεν τους επτά αγγέλους, επτά φιάλας χρυσάς, πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και γεμίστη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού και ουδήσει δύνατο να εισέλθει στον ναόν έως σου τελειώσωση επτά πληγέ των επτά αγγέλων. Αμήν. Ήδη αδερφοί έχουν συντελεστεί κοσμογονικά πράγματα τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Στον ουρανό ο Θεός δια του Μιχαήλ του Αρχαγγέλου εγκρέμισε το διάβολο και σατανά το χερούβι το επισκιάζουν στη γη μαζί με τους αγγέλους αυτού. Στη γη πια ο σατανάς κατοικών έχει μίσος μεγάλο εναντίον των ανθρώπων, γιατί ξέρει ότι λίγος καιρός του μένει και σε λίγο θα φυλακιστεί. Ταυτόχρονα έχει απόλυτη εξουσία ο διάβολος επί της γης και με την εξουσία την οποία έχει συστήνει τον Αντίχριστο, τον άνθρωπο Αντίχριστο, το σύστημα ακόμη του Αντιχρίστου, υψώνει δίνοντας αυτόν όλη τη δύναμη και τη δική του και την εξουσία τη δική του, ώστε να γίνει απόλυτος άρχον, δικτάτορα απόλυτος σε όλη την ανθρωπότητα. Αλλά επίσης, για να μιμηθεί απόλυτα την τριαδικότητα του αληθινού Θεού, εγείρει και έναν ψευδοπροφήτη. Ο Αντίχριστος είναι ο εκπρόσωπος του πολιτικού συστήματος, πολιτικο-οικονομικού συστήματος. Ο ψευδοπροφήτης είναι ο εκπρόσωπος του θρησκευτικού συστήματος. Είναι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα μιλάει σαν δράκος, αλλά θα έχει ένδυμα προβάτου και δύο κέρατα προβάτου. Το πολιτικο-οικονομικό σύστημα λοιπόν σε όλο του το μεγαλείο, αλλά και το θρησκευτικό σύστημα ενωμένος σε μια διαθρησκευτική, σε έναν διαθρησκευτικό οικουμενισμό με άρχοντα τον ψευδοπροφήτη. Οι εξουσίες είναι μεγάλες που έχουν, απεριόριστες θα έλεγα. Πάσαν εξουσία στη γη έχει πλέον ο διάβολος. Ο Ιησούς Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας έχει εγκαταλείψει σαν σώμα Χριστού που είναι η Εκκλησία τη γη, και έτσι απόλυτη εξουσία πια στη γη έχει ο διάβολος, ο οποίος δίδει εξουσία στον Αντίχριστο και στον ψευδοπροφήτη, ώστε να
επιβάλλει στους ανθρώπους, έχοντας αυτή την απόλυτη εξουσία, να υποχρεώνει τους ανθρώπους, προκειμένου να μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε, γιατί γι' αυτό και είναι πολιτικο-οικονομικό σύστημα, να πρέπει να έχουν προσκυνήσει την εικόνα του θηρίου που έφτιαξε ο ψευδοπροφήτης και την έδωσε και δυνατότητα να μιλάει, να προσκυνούν την εικόνα του ψευδοπροφήτη και να βάζουν στο δεχή ξύ χέρι και στο μέτωπο το χάραγμα, τον αριθμό του ονόματος αυτού που είναι το 666. Τώρα όμως ο Ιωάννης, ο οποίος δεν βλέπει όραση, ζει τα μελούμενα, τα μέλλοντα. Είναι αυτό το θαυμαστό βιβλίο μέσα από το οποίο περιγράφει ο Ιωάννης αυτά που ζει και ζει τα μέλλοντα και στη γη και στον ουρανό. «Και είδον και ειδού αρνίων ιστάμενων επί το όρος της Ιών και μετ' αυτού 144.000 που έχουν το όνομα του Πατρός αυτού, του Ιησού Χριστού, του αρνίου γεγραμμένο επί των μετώπων αυτών». Είναι οι 12.000 από κάθε φυλή, είναι οι 144.000 Ισραηλίτες τους οποίους εσφράγισε ο Θεός λίγο πριν ξεκινήσει το τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων, δηλαδή πριν την 7η σφραγίδα, την 7η σφραγίδα τους εσφράγισε και εξέχε πνεύμα χάριτος και οικεσιών, ώστε πλέον να αρχίσει ένα άλλο κήρυγμα, γιατί διακόπηκε το κήρυγμα των δύο προφητών. Οι δύο προφήτες εκήρυξαν τα πρώτα 3,5 χρόνια, αποκάλυπταν σε όλους τους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, είναι ο δούλος του Σατανά. Είχαν απόλυτη εξουσία, έκαναν θαύματα μεγάλα και κανείς δεν μπορούσε να τους αγγίξει, αλλά ο διορισμένος για αυτούς καιρός ήταν τα πρώτα 3,5 χρόνια. Όταν τέλειωσαν, τους εφώνευσε και τους φανέρωσε σε όλη την ανθρωπότητα νεκρούς και όλοι οι άνθρωποι του Αντιχρίστου δόξασαν, γιατί τους είχαν ταλαιπωρήσει με ταλαιπωρίες μεγάλες οι δύο προφήτες. Αλλά την τρίτη μέρα ο Θεός τους ανέστησε, φοβήθηκαν και τώρα πια τη σκυτάλη του κηρύγματος του Λόγου του Θεού την έχουν πάρει 144.000 η απαρχής από το λαό Ισραήλ, αλλά και όλος ο λαός Ισραήλ. Και λέει η Γραφή στο δύο εδάφιο, λέει ο Ιωάννης, «και άκουσα φωνή εκ του ουρανού, ως φωνή υδάτων πολλών, δεύτερον ως φωνή βροντής μεγάλης, και τρίτον ήκουσα φωνή κιθαροδών, ήτινε σε κιθάριζαν με τα σκιθάρας αυτών. Και έψαλον, όσο δει νέαν ενώπιον του θρόνου, ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των 24 πρεσβυτέρων, και ουδής μπορούσε να μάθει την οδύνα αυτήν και να την ψέλνει, παρά μόνο οι 144.000 που ήσαν αγορασμένοι από το Θεό εκ της γης». Αυτοί είναι ειδικοί άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι ποτέ δεν εμολύνθησαν σαν άγιοι άνθρωποι του Θεού κατά την παράδοση των Ιουδαίων του Ισραήλ με γυναίκες, είναι παρθένοι. Επίσης δεν εμολύνθηκαν από τις διδασκαλίες και τις προτάσεις και τους δελεασμούς του Αντίχριστου, γιατί ήσαν αυτοί που ακολουθούσαν το αρνίον όπου αν υπάγει, είχαν δηλαδή αποκάλυψη ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι το αρνίον των εσφαγμένων, είναι ο Μεσσίας, τον ακολουθούσαν γι' αυτό και δεν εμολύνθησαν. Αγοράστησαν από τον ανθρώπον, όπως είπαμε, απαρχή εις τον Θεόν και εις το αρνίον. Οι πρώτοι αγορασμένοι από το Θεό ανάμεσα στο λαό Ισραήλ, καθώς εξέχε, άρχισε να εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών και βρέθησαν άμμομοι ενώπιον του Θεού. Άρα λοιπόν τώρα στο κεφάλαιο αυτό μας περιγράφει ο Ιωάννης πώς ο Θεός κηρύττει στους ανθρώπους τα τελευταία 3,5 χρόνια, γιατί όλα τα 7 χρόνια είναι η θλίψη των ανθρώπων, η οργή του Θεού, αλλά τα τελευταία 3,5 χρόνια
θα αρχίσει με τις 7 φιάλες η μεγάλη θλίψη που τέτοια δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει στην ανθρωπότητα. Πριν όμως έρθει το μεγάλο κακό των 7 πληγών, των 7 φιαλών, το κήρυγμα γίνεται πια, πολλαπλασιάζεται από τους 144.000 οι οποίοι έχουν δυνάμεις, χαρίσματα από το Θεό, ώστε ψέλνουν και κηρύττουν και δοξάζουν το Θεό, αλλά βλέπει και έναν άγγελο να πετάει στο μεσουράνημα. Έναν άγγελο καθαρά. Σκεφτείτε τι γινόταν εκεί, θα γίνεται εκείνη την εποχή, αδελφοί. Οι άνθρωποι κάτω να ταλαιπωρούνται, ο Αντίχριστος σε απόλυτη εξουσία, οι 144.000, ο λαός Ισραήλ, η γυναίκα, όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, που είναι σε εγκυμοσύνη και είναι έτοιμη να γεννήσει ιών, δηλαδή να πιστέψουν όλοι στον Ιησού Χριστόν και στο μεσουράνημα, ένας άγγελος να πετάει σε όλη τη γη, ο οποίος είχε Ευαγγέλιον αιώνιον και είχε αποστολή να κηρύξει εις τους κατοικούντας τη γη, σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαών. Στη γλώσσα τους άραγε. Με ποιο τρόπο θα κηρύττει ο άγγελος και θα καταλαβαίνει πάσα φυλή, πάν έθνος, πάσα γλώσσα και κάθε λαός. Ο Θεός ξέρει πώς θα γίνεται αυτό το κήρυγμα, αλλά το κήρυγμα αυτό είναι συγκεκριμένο. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν, μη φοβάστε τον Αντίχριστο, γιατί ο Αντίχριστος προκαλούσε φόβο. Άλλωστε είπαμε ότι ο διάβολος, ένα από τα χαρακτηριστικά του, από τα έργα του για να κερδίσει τους ανθρώπους, είναι η τρομοκρατία. Έχει το φόβο του θανάτου, το κράτος του φόβου του θανάτου. Έχει το δελεασμό. Αν έρθετε μαζί μου, όπως διαβάσαμε την περασμένη Πέμπτη, θα σας δώσω δώρα, αγαθά και θα είστε μεγάλοι και σπουδαίοι άρχοντες. Ο δελεασμός έχει την πλάνη που αποκαλύπτει τον εαυτό του σαν Θεό και κάθεται στο ναό του Θεού ως Θεός, και έχει και την κατηγόρια, τη διαβολή, που διαβάλλει στους ανθρώπους το Θεό και το Θεό στους ανθρώπους. Όμως ο άγγελος, έχοντας το αιώνιο Ευαγγέλιο, κήρυται με τα φωνής μεγάλης, επαναλαμβάνω, σε κάθε φυλή, έθνος, γλώσσα και λαό, μη φοβάστε τον Αντίχριστο, το Θεό να φοβάστε, σε αυτό να δίνετε δόξα, γιατί πλησίασε η ώρα της κρίσεως, της μεγάλης. Γι' αυτό προσκυνήστε αυτόν που επίησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων. Ευαγγέλιον αιώνιον. Ο Χριστός είπε, εγώ θα σας πω ποιον να φοβήστε. Μην να φοβήστε αυτόν ο οποίος έχει εξουσία να αποκτήνει τη σάρκα, αλλά δεν έχει καμία εξουσία στην ψυχή, αλλά να φοβάστε αυτόν που έχει εξουσία και το σώμα να αποκτήνει και την ψυχή να απολέσει. Φοβηθείτε, δοξάστε τον παντοδύναμο Θεό, προσκυνήστε τον, γιατί αυτός είναι που έχει χαρίσει πανδόρημα αγαθών και κάθε τέλειο πράγμα στην ανθρωπότητα και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Αλλά υπάρχει και άλλο κήρυγμα που προέρχεται από άλλο άγγελο, που επίσης πετάει στο μεσουράνημα και κηρύττει σε όλη την ανθρωπότητα, προφητεύοντας το τέλος της Βαβυλώνας της Μεγάλης με την απεριόριστη εξουσία. Απεριόριστη εξουσία. Το πιθανότερο είναι θρησκευτική ηγεσία, η νέα εκκλησία, η νέα τάξη των πραγμάτων. Όχι απόλυτα όμως. Είναι πάντως αυτή που στηρίζει τον Αντίχριστο. Και επειδή τον Αντίχριστο τον στηρίζει βασικά ο ψευδοπροφήτης, που είναι θρησκευτικό καθεστώς, γι' αυτό πολλοί λένε, και εγώ έτσι το πιστεύω για να είμαι ειλικρινής, νομίζω τουλάχιστον, ότι η Βαβυλώνα είναι θρησκευτικό σύστημα, πανίσχυρο όμως, που έδωσε όλη τη δόξα, σύστησε
και συστήνει τον Αντίχριστο, τον Δράκοντα και τον ψευδό προφήτη. Αυτή η Βαβυλώνα η πανίσχυρη που έδωσε πολλά λεφτά, πλούτιζε τους ανθρώπους οι οποίοι την αποδέχονταν και προσεκολώντος αυτήν, έπεσε η Βαβυλών η πώληση μεγάλη. Διότι πώς έπεσε, εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη. Από τον ίνον του θυμού, με θυμό μεγάλο, της πορνείας αυτού που επόρνευσε, ένα άλλο χαρακτηριστικό που φανερώνει κατά κάποιο τρόπο το θρησκευτικό του συστήματος της Βαβυλώνος, είναι η πορνεία. Και η πορνεία είναι, ενώ θα έπρεπε σαν λαός του Θεού να δοξάζει το Θεό, αυτή επόρνευσε πνευματικά δοξάζοντας τον Δράκοντα, τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και υπηρετώντας τον και συστήνοντάς τον και υποτασσόμενο το αυτό το θρησκευτικό σύστημα απόλυτα. Και εδώ θέλω να πω, αδελφοί αγαπητοί, ότι τις έσχατες αυτές οι μέρες, δηλαδή από τις αρχές του αιώνα και λίγο περισσότερο, ένα καινούριο σύστημα βγήκε που λέγεται σχετικότητα της αλήθειας. Δηλαδή όλοι έχουμε αλήθεια. Άλλος μικρότερη, περισσότερη, αλλά όλοι έχουμε αλήθεια. Είναι αυτό της διαφορετικότητος, η αποδοχή της διαφορετικότητος, που οδηγεί σε διαδογματικό οικουμενισμό. Δηλαδή θα κοιτάμε ό,τι μας ενώνει. Ό,τι μας χωρίζεται το λαμβάνουμε, πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντιγραφικό. Ζητούν διάλογο σε αυτά που μας ενώνει, παραβλέποντας αυτά που μας χωρίζουν ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου πάντοτε, ως προς τα δόγματα, τα εγκεκριμένα από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Ενώ το γραφικό μοντέλο είναι ότι η σύνοδος που έγινε, έγινε για να συζητήσουν αυτό που διαφωνούσανε. Όχι αυτό που συμφωνούσανε. Να συζητήσουν αυτό που διαφωνούσανε για να συμφωνήσουν. Κατά την προτροπή του Κυρίου μας να είναι πάντες εν, αλλά πού, μέσα στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα να το δούμε αυτό λιγάκι, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Διαβάζω από τη σελίδα 954. Το 20 εδάφιο από το Ιωταζήτα κεφάλαιο. Στην προσευχή του τη Μεσητική λοιπόν ο Απόστολος, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, λέγει από το 15 εδάφιο: «Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι αυτοί, καθώς και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Τι σημαίνει αγίασον? Ξεχώρισέ τους μέσα στην αλήθεια σου, και ο λόγος ο δικός σου Κύριε είναι η αλήθεια. Καθώς λοιπόν με απέστειλες εμέ εις τον κόσμο, και εγώ αυτούς τους οποίους αγιάζεις τους αποστέλω εις τον κόσμο, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, ξεχωρίζομαι υπέρ αυτών από τον κόσμο, για να είναι και αυτοί ξεχωρισμένοι από τον κόσμο μέσα στην αλήθεια σου. Και συνεχίζει: «Δεν παρακαλώ λοιπόν μόνο περί τούτων», των Αποστόλων δηλαδή που παρευρίσκονται στην προσευχή του Κυρίου, «αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών». Δηλαδή προσεύχεται για αυτούς που θα πιστέψουν στο λόγο των Αποστόλων, στην Καινή Διαθήκη. Για αυτούς προσεύχομαι να είναι όλοι ένα, όχι με τον κόσμο ένα, όλοι στραβοί κουτσί στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά για αυτούς που θα πιστέψουν στο λόγο τον οποίον θα κηρύξουν οι Απόστολοι, για τους οποίους εγώ προσεύχομαι να τους αγιάσεις, να τους κάνεις εν, αλλά και εγώ αγιάζω τον εαυτό μου για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Για αυτούς λοιπόν προσεύχομαι, για αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο το Ευαγγέλιο τούτο, το ορθοτομημένο,
θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Για αυτούς λοιπόν προσεύχομαι. Περί των πιστευσάντων εις εμέδια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμί εν, και εγώ εν σι εν, και αυτή να είναι μέσα μας εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Το μεγάλο μυστικό, για να πιστεύσει ο κόσμος στον Ιησού Χριστόν, θα πρέπει να είναι ένα αυτοί που πιστεύουνε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και πώς θα είναι ένα? Αγιασμένοι εν τη αληθεία, που αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό αυτό το καινούριο σύστημα η σχετικότητα της αλήθειας αμφισβητεί την αυθεντία της αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος σου είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αυθεντία της αλήθειας. Δεν έχουμε όλη την αλήθεια, και αυτή και οι άλλοι και οι παράλληλοι. Η αλήθεια είναι μία, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα είμαστε όλοι ένα. Και μόνο όσοι είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορούν να είναι ένα, γιατί είναι το αντικείμενο της μεσητικής προσευχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αλλά ξεκίνησε σαν διαδογματικός οικουμενισμός, ιδιαίτερα από τους Προτεστάντες που ήταν χιλιάδες κομμάτια με διαφορετικές δοξασίες, αλλά προχώρησε και στις μεγάλες εκκλησίες, τις κοσμικές, την Ανατολική και τη Δυτική, και φτάσανε να έχουν μία ενότητα η οποία δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού και με την αγάπη του Χριστού που συσφίγγει μας. Μία ενότητα ανθρώπινη, συμφεροντολογική, συναισθηματική, μία ενότητα που δεν φέρνει την ευλογία του Θεού και δεν φέρνει και καρποφορία. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να μην έχουν καρπό. Γιατί δεν είναι πλέον δούλοι Θεού, καθώς λέει η Γραφή, ελευθερωθέντες από την αμαρτία και δουλοθέντες εις τον Θεό, όχι στους ανθρώπους, τότε θα έχουμε τον καρπό μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Και πέρα από την, από τον διαδογματικό, ο οποίος ακούγεται πάρα πολύ έβηχα, οικουμενισμό, όλοι μαζί, γιατί ρε παιδιά, τι έχουμε να χωρίσουμε, γιατί να μαλώνουμε. Και μάλιστα το κύριο χαρακτηριστικό της ενότητας αυτής είναι να έχουμε ένα βάφτισμα, τίποτα άλλο. Βαφτίζεσαι στο νερό, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Χριστού, όπως θέλεις. Άρα είμαστε ένα. Το αποτέλεσμα είναι η αρχή της δημιουργίας της Βαβυλώνας. Αλλά το πιο άμεσο έμεσα, μελλοντικό, αλλά το πιο άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι προχωράνε ακόμη περισσότερο στο διαθρησκευτικό οικουμενισμό. Όλοι μαζί, χριστιανοί, ορθόδοξοι, ξεκινήσανε από τους μονοθεϊστές, που είναι οι Άραβες, οι Ιουδαίοι και οι χριστιανοί, και προχωρήσανε στην πανθρησκεία, που είναι όλοι μαζί πια, παγανιστές, χριστιανοί, ορθόδοξοι, χριστιανοί, Άραβες, Ιουδαίοι, από την Κίνα, όπως τους λένε, βουδιστές, και όλες οι θρησκείες. Και έχουν συλλήτουργα, συμπροσευχές, και έτσι μπαίνουν τώρα, γιατί το πνεύμα του Αντιχρίστου εργάζεται μυστηριωδώς, μπαίνουν τα θεμέλια της Βαβυλώνος, που τώρα ο Άγγελος Κυρίτη έπεσε η Βαβυλώνα. Γιατί θα φτάσει στο απόγειο της δόξης και της φήμης της την περίοδο της εφταετίας αυτή η Βαβυλώνα, που αρχίζει από τώρα να δημιουργείται. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να μείνουμε σε αυτό που λέει ο Χριστός: βλέπετε μη σας πλανήσει της. Βλέπετε μη πλανηθείτε. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν πλανάται είναι αυτός που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, ή τουλάχιστον προσπαθεί. Και δεν θέλει να είναι δούλος ανθρώπων, αλλά δούλος Θεού. Δεν θέλει να είναι ελεύθερος στο να κάνει ό,τι θέλει, περνώντας από τη φαρδιά πύλη
και προχωρώντας την ευρύ χωριοδό, αλλά θα είναι, θέλει να είναι δούλος, να αγωνίζεται να εισέρχεται δια της στενής πύλης και να περπατάει την τεθλιμμένη οδό που αυτή θα τον οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ο άγγελος λοιπόν λέει, η θαυμαστή Βαβυλώνα έπεσε προφητικά, η πόλη μεγάλη, διότι επότισε πάντα τα έθνη. Φοβερή αποτελεσματικότητα την περίοδο του κράτου, της εξουσίας του Αντιχρίστου. Επότισε πάντα τα έθνη εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής. Το πρώτο κείμενο, το πρώτο λοιπόν κήρυγμα από τους 144.000 και όλους τους Ισραηλίτες προς όλα τα έθνη είναι ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Το δεύτερο κήρυγμα είναι από ο άγγελος στο Μεσουράνημα, προσκυνήσατε και δοξάσατε και φοβήθηκε τον Θεό και μη φοβάστε τον Αντίχριστο. Το τρίτο κήρυγμα είναι τα αποτελέσματα, έπεσε η Βαβυλώνη. Διότι εκ του ίνου του θυμού αυτής, γι' αυτό το λόγο, επειδή επότισε πάντα τα έθνη με τις πορνείες της και με το θυμό της, βασάνιζε ανθρώπους, σκότωνε ανθρώπους. Κατά το πρότυπο του Αντίχριστου και του Σατανά που είναι ανθρωποκτόνος της απαρχής. Και τρίτος άγγελος ακολούθησε, λέγον με τα φωνής μεγάλης, πιο συγκεκριμένο πλέον κήρυγμα και το τελευταίο κήρυγμα της εποχής εκείνης. Όποιος προσκυνεί, ελάτε να σας πω πως τώρα στην πράξη θα προσκυνάτε και θα δοξάζετε το Θεό. Ποια είναι η υπακοή σας στο Λόγο του Θεού? Γιατί ποιος δοξάζει το Θεό? Αυτός που υποτάσσεται στο Λόγο του. Όποιος προσκυνήσει το θηρίο, όποιος προσκυνήσει την εικόνα αυτού, όποιος λάβει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θα πιει εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του και κερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού. Και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Προσέχετε, μη βάλετε το χάραγμα, μη προσκυνήσετε την εικόνα, μη προσκυνήσετε το θηρίο, γιατί θα βρεθείτε κι εσείς μέσα σε αυτούς που θα ζήσουν εδώ στη γη και στην αιωνιότητα την οργή του Θεού του Μεγάλου, του θυμού του Θεού. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει στους αιώνας των αιώνων. Και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν την θωρίον, την εικόνα και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ επίσης θέλω να προσθέσω, υπάρχει μια άλλη φοβερή διδασκαλία, ότι δεν υπάρχει αιώνια κόλασης, αιώνια τιμωρία, αλλά όταν ο άνθρωπος χαθεί, όταν πάει εις απώλειαν, σημαίνει χάνεται και δεν βρίσκεται τίποτα. Μηδέν. Δεν ξαναβρίσκεται πουθενά. Πράγμα το οποίο δεν είναι και τόσο σοβαρό. Δεν μπορεί κάποιος να πει, εγώ παίρνω απόφαση εδώ να κάνω ό,τι θέλω, αφού στο τέλος δεν θα υπάρχω, τι με νοιάζει. Αλλά δεν είναι έτσι στο Ευαγγέλιο. Μιλάει για πυρ αιώνιον, ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους του, όπου θα βασανίζονται εις τους αιώνες των αιώνων. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ξέρετε, αδερφοί, ποιο είναι το φοβερό? Ότι δεν υπάρχει κάτι στη μέση. Ή αιώνια ζωή στη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, στη Βασιλεία των Ουρανών, ή στο πυρ το εξώτερο, στο ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και αυτό εγώ νομίζω ότι είναι τρομακτικό. Βέβαια ευχαριστούμε το Θεό που είναι αγάπη και αγωνίζεται με όλες τις ουράνιες δυνάμεις που διαθέτει σαν παντοδύναμος Θεός διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο, να διαφυλάξει κάθε έναν που θα δεχθεί το όνομα του Ιησού Χριστού η ζωή αιώνιων. Και ολοκληρώνει, τώρα είναι η υπομονή των Αγίων. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα μπαίνουμε στη θλίψη τη μεγάλη των ημερών εκείνων. Και μιλάμε
για θλίψη μεγάλη που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει και που θα παρατηρηθεί, θα εμφανιστεί με τις τελευταίες 7 πληγές και 7 φιάλες που είναι το ίδιο. Εδώ λοιπόν είναι η υπομονή των Αγίων, εδώ είναι οι φυλάτοντες, τα σεντολάς του Θεού και την πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Και τώρα από τον ουρανό οι υποσχέσεις για αυτούς που θα υποταχθούν και θα υπακούσουν στα 3 αυτά κηρύγματα, των 144.000, στα 4 αυτά κηρύγματα και των 3 αγγέλων. Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λέγουσα προς εμέ γράψον, μακάρι οι νεκροί, γιατί ο Αντίχριστος θα θανατώνει χωρίς δισταγμό πλήθος ανθρώπων, εσφαγμένους, θα ετοιμάζει για τον ουρανό όλους αυτούς που δεν υποτάσσονται να προσκυνούν Αυτόν, να δέχονται Αυτόν. Η δε τεχνολογία αφενός μεν θα έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα ώστε να μην μπορεί κανείς να κρυφτεί, αλλά και οι πνευματικές δυνατότητες και δυνάμεις του διαβόλου που κυριαρχεί στην ανθρωπότητα ακόμη ενισχύουν το αδιέξοδο που θα φτάσουν οι άνθρωποι, όπου το μόνο διέξοδο είναι να σφαγούνε, να πεθάνουν. Και έρχεται ο Θεός τώρα και τους λέει «Μακάριος όποιος πεθάνει τώρα, μακάριος θα είναι». Και επιβεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο. «Ναι», λέγει το Πνεύμα το Άγιο, «γιατί μόνο τότε θα αναπαυθούν από τον κόπον αυτών και το έργο αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσε αυτούς, καθώς ο Κύριος έρχεται ταχαίως με τα μισθό στα χέρια του για να αποδώσει σε έκαστον κατά το έργο αυτού». Να δώσει μισθό σύμφωνα με το έργο εκάστου. Και το έργο αυτό των ανθρώπων είναι να υποταχθούν στο Λόγο του Θεού, να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην μπορούν να αγοράσουν και να πουλάνε, οπότε θα είναι βασανιστική η πείνα και η ταλαιπωρία, αλλά και η απειλή του θανάτου και η σφαγή παραδειγματισμό των άλλων. Και μπαίνουμε τώρα σε 2 προφητικές εικόνες, θα έλεγα θαυμαστές. «Και είδον και είδουν νεφέλη λευκή και επί της κεφαλής, επί της νεφέλης εκάθητο κάποιος όμοιος με Υιόν ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, έχων επί της κεφαλάς αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον κοφτερών». Στεφάνι χρυσό και στο χέρι δρέπανον κοφτερών για 2 συγκεκριμένα έργα. Πρώτο έργο, ο θερισμός, η σωτηρία των ανθρώπων. Όχλος πολλής τελικά θα πιστέψει στα κηρύγματα, τα 4 που διαβάσαμε, και δεν θα υποταχθεί, καθώς δεν θα φοβάται τον Αντίχριστο μην τον σκοτώσει, αλλά θα φοβάται το Θεό και την απώλεια. «Κι άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κράζων με τα φωνής μεγάλης προς τον καθήμενον επί της νεφέλης. Πέμψον το δρέπανό σου και θέρισον, διότι ήλθε εισέ η ώρα του να θερίσεις, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης». Δεν δίνει βεβαίως διαταγή εδώ ο άγγελος στον Ιησού Χριστόν, αλλά φέρνει το μήνυμα του Θεού από τον ουρανό, γιατί άγγελος είναι ο αγγελιοφόρος του Κυρίου, του Πατρός, που στέκεται πάντοτε στο περιβάλλον του Θεού, να ακούσει τι θα του πει ο Θεός για να φέρει το μήνυμα. Και φέρνοντας το μήνυμα από τον Πατέρα, του λέει «θέρισε, γιατί ήρθε η ώρα να θερίσεις, επειδή ο θερισμός εξηράνθη». Έφτασε στο πλήρες ο θερισμός. Ξέρετε, όταν τα στάχια καρποφορήσουν, ξεραίνονται. Εξηράνθη, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Πίστεψαν οι άνθρωποι. Ήρθε ο καιρός να πιστέψουν οι άνθρωποι. «Και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γην και θερίστη η γη». Μεγάλη σωτηρία, αδερφοί.
Μεγάλη σωτηρία θα γίνει λίγο πριν την αρπαγή. Και μεγάλη σωτηρία θα γίνει πριν τη μεγάλη θλίψη. Πριν την αρπαγή κατά χάριν, εις τους πιστεύοντας στο όνομα του Χριστού και υποτασσομένους εις το Λόγο του Θεού, κατά πάντα, τους έτοιμους, και μεγάλος στερισμός, μεγάλη σωτηρία θα γίνει λίγο πριν τη μεγάλη θλίψη και κατά τη διάρκεια ακόμη της μεγάλης θλίψης, από ανθρώπους που πήραν απόφαση θανάτου. Δεν εφοβήθησαν, όπως διαβάσαμε την περασμένη φορά, για τη ζωή τους. Αλλά πήραν απόφαση. Δεν ξέρετε, αδερφοί, το να πάρεις απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό δεν είναι εύκολο πράγμα. Το να πάρεις απόφαση για τη σωτηρία σου δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί υπάρχουν αντίξωες συνθήκες. Υπάρχει ο δελεασμός, υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ανάγκη, υπάρχει δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Από το απλό που είπε η αδελφή της γυναίκας μου, εγώ δεν μπορώ να έρθω στην εκκλησία. Εσείς μπαίνετε, βγαίνετε, όλο τρέχετε. Εγώ δεν αντέχω τέτοια ζωή. Από αυτό το απλό μέχρι το πιο δύσκολο, ότι πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να απαρνηθείς τη σκέψη σου, τη γνώμη σου, την ιδέα σου, τις φιλοδοξίες σου, τα πάθη σου, να απαρνηθείς τον εαυτό σου και όχι να ελευθερωθείς, να πάρεις μετά το σταυρό σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι εφικτό και θα μπορούσα να πω και εύκολο. Μόνο αν το κάνει ο Θεός. Αλλιώς η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και ψάχνει να βρει άλλους τρόπους να ζήσει. Ψάχνει να βρει τους τρόπους που της αρέσουν. Τι μου αρέσει κατά τις επιθυμίες της σαρκός. Τι θέλω κατά την επιθυμία της καρδιάς. Τι νομίζω κατά τη λογική μου, του πνεύματός μου. Ο Θεός όμως θέλει αυτά να τα απαρνηθούμε όλα. Μα τι είναι αυτό, τι θα γίνω, ούφο, έτσι μας λένε πολλές φορές. Ξέρετε τι είναι τα ούφο, εμείς. Έτσι μας λένε. Ούφο, λέει, θέλετε να γίνετε. Τι είσαστε εσείς, πώς είσαστε ντυμένοι έτσι. Όλη την ημέρα στην εκκλησία μόνο για τον Χριστό θα μιλάτε. Δεν θα πάμε να πιούμε κανένα ουζάκι, δεν θα πάμε και μου κλείνουν και το μάτι. Παλιά όχι, τώρα γέρασα. Και μου κλείναν και το μάτι. Και έπρεπε εγώ τώρα να μείνω. Είναι απόφαση. Ο νηδισμός. Δεν τρέπεσαι, πώς κατάντησες έτσι. Δεν λέω για μένα, για όλους. Αλλά είναι απόφαση θανάτου. Πρέπει να πάρουμε απόφαση. Και δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή την απόφαση μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εκατομμύρια άνθρωποι, όχλος αμέτρητος, θα πάρει όχι την απόφαση, θα τολμούσα να πω την εύκολη, που δεν είναι εύκολη να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Δεν είναι εύκολο να μπούμε στο ζυγό του Χριστού. Δεν είναι εύκολο να απαρνηθούμε την ελευθερία μας. Μας την έχει χαρίσει ο Θεός. Δεν είναι εύκολο να απαρνηθούμε τις φιλοδοξίες μας, τις επιθυμίες μας, τις επιτυχίες μας, τη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο, όπως είπε ο Παύλος, αυτό που θεώρησα εγώ κέρδος, που θεωρούσα τώρα, το θεωρώ ζημία, όταν το συγκρίνω με το έξοχον της γνώσεως του Χριστού. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να κουβαλάς το σταυρό σου. Δεν είναι εύκολο να περπατάς με νουν Χριστού στη λογική του Θεού. Δεν είναι εύκολο να άγιεσαι και να οδηγήσει από το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να τα αφήσεις όλα. Δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι να εισέρχεσαι από μια στενή πύλη. Γιατί να εισέρχεσαι από στενή πύλη δεν μπορείς να πάρεις ό,τι έχεις μαζί σου. Τα αφήνεις όλα έξω. Μπαίνεις γυμνός όπως γεννήθηκες. Δεν είναι εύκολο να αποφασίζεις να περπατάς στην τεθλιμμένη οδό.
αλλά όμως αυτή θα σε οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Και όσο πάει το πέρασμα του χρόνου, τόσο οι καιροί θα γίνονται πιο κακοί και τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά λέει ο Χριστός, ιδωουσίω τον ουρανό και τη γη. Σεισμός, όπως είπαμε και πριν. Όποιος αντέξει. Τα σαλευόμενα θα μετατεθούνε, θα φύγουνε. Τα ασάλευτα θα μείνουν, ώστε πάνω εκεί να οικοδομήσει ο Χριστός. Και μακροθυμεί ο Θεός. Δεν βραδύνει ο Θεός την υπόσχεσή Του, ως την έσ λογίζονται τούτο βραδύτητα. Μακροθυμεί ο Θεός για μας, για να πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Όχι με λόγια και γλώσσα, με έργο και αλήθεια. Μην μας κοροϊδέψουν και μας πούνε εύκολη είναι η ζωή του χριστιανού. Αυτό είναι, αυτοί που τα λένε είναι πλανώντες και πλανόμενοι. Είναι δύσκολη η ζωή η χριστιανική. Αλλά είναι ευλογημένη. Είναι εύκολη η ζωή στην φαρδιά πύλη και την ευρύ χωριωδό. Αλλά είναι καταραμένη. Και να διαλέξουμε τώρα. Αυτό που μας αρέσει ή αυτό που αρέσει το Θεό. Αυτό που θέλει η καρδιά μας, η απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, ή αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό που καταλαβαίνω με τη λογική μου και εντυπωσιάζομαι, επηρεάζομαι και θέλω να το ακολουθήσω, ή αυτό που μου λέει ο Χριστός. Τι θέλω να πάω. Στο σταυρό, έτσι λέει ο Παύλος. Εγώ αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο, λέει. Παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Μόνο τη θυσία του σταυρού θέλω να ξέρω. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ούτε λίγη δόξα, ούτε λίγη έτσι προβολή, αυτοπροβολή, τίποτα άλλο. Μόνο τη θυσία του Χριστού. Γι' αυτό όταν ήρθα, λέει, σε εσάς Κορίνθη, δεν ήρθε με υπεροχή λόγου ή σοφίας, που μπορούσε, ήταν θεολόγος και αποκαλύψεις, που για την υπερβολή των αποκαλύψεών του ο Θεός του έδωσε και σκόλοπα, σατάν, για να τον κρατάει ταπεινό. Αλλά δεν ήρθα, λέει, με αποκαλύψεις. Δεν ήρθα με σοφία λόγου και υπεροχής. Αλλά ήρθα με φόβο, με τρόμο, με ασθένεια. Δεν ήρθα με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Δεν θέλω το κήρυγμά μου να είναι με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, έτσι να σας τυλίξω, να σας πείσω, να σας κολακεύσω και να πείτε ωραία. Όχι, λέει, δεν ήρθα έτσι. Εγώ ήρθα με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γιατί θέλω η πίστη σας να μην είναι εξ ανθρώπων, γιατί είναι σαλευόμενα, θα φύγουνε. Αλλά είναι, να είναι δια της δυνάμεως του Θεού. Ο χριστιανός έχει εμπειρίες πνευματικές. Έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχει επισκέψεις Χριστού. Έχει χαρίσματα. Έχει δει τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό δεν πάει πίσω. Αλλά αν είσαι χριστιανούλης και δεν σε πειράζει τώρα, τι αστείευεσαι τώρα. Όλοι μαζί εδώ πέρα θα προχωρήσουμε και θα πάμε. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Θέλουν να πιστεύουν στον Χριστό χωρίς να μετανοούν. Μα γίνεται. Θέλουν να πιστεύουν στον Χριστό χωρίς να τον υπακούνε. Μα γίνεται. Θέλουν να λατρεύουν τον Θεό χωρίς να έχουν φόβο Θεού. Μα γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πιστεύω στον Χριστό και πρέπει να μετανοώ για να τον πλησιάζω. Πιστεύω στον Χριστό και πρέπει να τον υπακούω, να υποτάσσομαι σε Αυτόν. Και λατρεύω τον Θεό με φόβο και τρόμο εργαζόμενος στη σωτηρία μου. Γιατί όποιος χάσει το φόβο του Θεού, το έχουμε ξαναπεί, χάνει το μυαλό του. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, τι κάνει, πού πηγαίνει. Γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Εάν δεν υπάρχει φόβος Κυρίου, δεν υπάρχει ούτε καν αρχή σοφίας. Πάει ο άνθρωπος, την κάνει λαχείο. Αλλιώς θα βλέπει, αλλιώς θα λέει, αλλιώς θα κάνει και είναι σε μια χαρά ανθρώπινη αλλά και καταραμένη. Ενώ ο Χριστός της μας λέει, στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Θλίψεις,
Θλίψεις θα έχετε στον κόσμο. Μα σκληρός είναι ο λόγος σου. Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Πού να πάμε, Κύριε? Συ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Τότε θα έχετε θλίψεις. Αλλά μη φοβάστε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο. Η πίστη σας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Παντοδύναμο Θεό. Πολύ λοιπόν σωσμένοι την περίοδο εκείνη, αλλά και πολύ καταραμένοι. Γιατί ταυτόχρονα έχει το τρίγος ο μεγάλος. Ο άγγελος βγαίνει και του λέει ήρθε ο καιρός. Ένας άγγελος που είχε εξουσία επί του πυρός και φώναξε με τα κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον των κοφτερών λέγον «Πέψον το δρέπανό σου των κοφτερών, τρίγησον τα σταφύλια της αμπέλου της γης, ορίμασαν». Και έβαλε ο άγγελος, όχι ο Κύριος, ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις τη γη και τρίγησε την άμπελον της γης, ενώ το θερισμό τον έκανε ο Χριστός. Τον τριγητό το κάνει ο άγγελος. Και έριψε τα τριγηθέντα εις των μεγάλων λινών, το πατητήρι του θυμού του Θεού. Ξέρετε, ήταν το πατητήρι. Ρίγανε τα σταφύλια και πηγαίνανε και τα πατάγανε και συνθλίβονταν. Δεν έμενε τίποτα από τα σταφύλια. Το ζουμί τους μόνο. Και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων, μέχρι εδώ στα φοβερό αίμα. Και μάλιστα εις διάστημα 1600 σταδίων, που είναι περίπου 300 χιλιόμετρα. Φοβερό να πέσεις ισχύρας Θεού ζώντος. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Αμήν. Ψάλμε τον ύμνο 179.